σωτήρι μου, σωτήρι μου, σκληρέ φτωχό μπατήρι μου. Τα ψουρά μου ατέλειωτη, το βλέμμα σου με λιώνει. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα, ένα άντρα κλάς κανονί. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα. Γεια σου, Ευτύχο. Ένα άντρα κλάς κανονί. Σκυδόσο μου. Σωτήρι μου, σωτήρι μου, ντέρβιση νοικοκύρι μου. Το νου μου το ξελόγιασες και πήραν δρόμο οι πόνοι. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα, ένας άντρα κλάς κανονί. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα, ένας άντρα κλάς κανονί. Σωτήρι μου, σωτήρι μου, γλυκέ καραβοκύρι μου, κοντά σου για τα πάσανα, τα αυτή μου δεν υδρώνει. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα, ένας άντρα κλάς κανονί. Είσαι μάγκα, σούπερ μάγκα, ένας άντρα κλάς κανονί. Η συνεργασία της με τον Γιάννη Δαλιανίδη και τον Στάθη Ψάλτη τα χρυσά εκείνα χρόνια του 80 έδωσαν ταινίες μοναδικές που άφησαν εποχή. Γιατί με διακόπτεις από το μάθημα? Σιγά το σεμινάριο. Σεμινάριο λέγεται, χαζί. Τι με θέλεις? Δεν μου είπες να σου πω ότι πρέπει να πας απόψε στη δεξίωση, το ξέχασες? Όχι, το ξέχασα. Τα ρούχα είναι έτοιμα? Μουρή, έτοιμα τα έχω. Έλα, πάμε να κάνεις και ένα μπάνιο. Σου είχα ανάψει το θερμοσύφουνα. Καλά, πήγαινε και έρχομαι. Κοσμά, έτοιμο το σόκιν σου. Σμόκιν το λένε, βρεζόν, σμόκιν. Θα σε παρατήσω και θα φύγω άμα με ξαναπιζώ. Να, εγώ φταίω, μωρή, που σου κάνω κοπλιμέντα. Κοπλιμέντα? Ναι. Ε, άντε πήγαινε να πληθείς που βρωμάζει Τιανίλα. Ευτύχω, εκτός από σωστή οικιακή βοηθός, φρόντισε να γίνεις και σωστό ζώον. Γιατί άνθρωπος δεν είσαι. Εγώ είμαι αυτή που είμαι, εσύ δεν είσαι αυτός που είσαι, μωρέ. Τι είσαι τελικά, ζητιάνος ή αριστοκράτης? Από επαγγελματική ανάγκη είμαι ζητιάνος. Και ποιος σου είπε, μωρό, ότι ζητιανιά είναι επάγγελμα? Μου το παν οι τσιγκάνες, καλέ μου, μου το παν στα χαρτιά. Σοβαρές κυρίες. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρές, αλλά αληθινές βγήκανε. Απ' το ζητιανιλίκι έκανα όλα αυτά που έκανα. Δεκάρα, δεκάρα, πενινταράκι, πενινταράκι, δίφραγκο, δίφραγκο, τάλιρο, τάλιρο έφτιαξα όλη αυτή την περιουσία. Κι είναι καιρός, μωρή, να χαρώ κι εγώ τη ζωή μου. Για να χαρείς από εδώ και πέρα τη ζωή σου, πρέπει να βρεις μια καλή κοπέλα και να την παντρευτείς. Μην το ξαναπείς αυτό. Ακούσε εκεί, να παντρευτώ και να καταντήσω ζητιάνος. Και τώρα τι είσαι? Ζητιάνος, αλλά της κλεδικής, επίτιμος. Μωρή, ευτύχω. Μωρή, θα τα ρίξεις. Τώρα, να τον κι άλλο. Μωρή, μην σου πω να μην ξεφωνασκείς. Παθαίνω στράκ, τα χάνω. Μωρή, έχεις τίποτα στο κεφάλι σου για να χάσεις με το σωτήρι που έπλεξες? Όλοι με το σωτήρι τα βάζετε, μωρέ, τον ζηλεύετε. Επειδή στεκνοφέρνει. Ο σωτήρις είναι γαμπρός δακτυλοζητούμενο. Εγώ τον ξέρω καταζητούμενο. Αλλάζει τις φυλακές σαν τα πουκάμισα. Τι θες να κάνει? Σωστά. Και οι φυλακές είναι σαν τα παπούτσια. Όταν σε στενεύουν, τα αλλάζεις. Μωρή! Μωρή, ευτύχω, τι είναι αυτά εδώ? Ε, τι είναι, από τσίγαρα είναι. Πάλι μου ξαναέφερες αυτό το ζουμπά εδώ μέσα. Μωρή, θα σε στείλω στο χωριό σου, τ' ακούς? Αμήν και πότε, να αποκεντρωθώ. Θα πάρω μαζί μου και το σωτήρι. Μην τον πάρεις το σωτήρι στο χωριό. Γιατί? Γιατί θα νομίζω ότι παντρεύτηκε σε αντίσκηνο με ρόδες. Όχι, να πάρουμε το Μίτσο που επειδή σε έχει γελάδια, μας παριστάνει τον καουμπόι και καπνίζει και Μαλίμπορο. Ναι, μωρή, τον Μαλίμπορο να πάρεις, διότι είναι εργατικός. Τίμιος είναι και πολύ άντρας. Η δεκαετία του 90 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τη Ρένα Παγκράτη. Το 1992 κυκλοφορεί ο πρώτος της προσωπικός δίσκος από τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα και με παραγωγό τον Μάκη Δελαπόρτα. Ο δίσκος δεν περπάτησε ιδιαίτερα, όπως άλλωστε είχε προβλέψει ο Μαραβέλιας, διευθυντής της Λύρα, ενώ είχαν γίνει κάποια λάθη στην παραγωγή και η Ρένα, ενώ ήταν πασίγνωστη ξανθιά για το δίσκο, είχε αποφασίσει να περάσει ένα άλλο προφίλ και σκέφτηκε να βάψει τα μαλλιά της μαύρα.
Στο εξώφυλλο ήταν άγνωστη. Αυτά τα είχα γύρω στους 6 μήνες. Έγινε μετά τα περασμένα Χριστούγεννα, που χρειάστηκε να κάνω αυτό το δίσκο από τη Λύρα, σε παραγωγή του Μάκη του Δελαπόρτα, που έχει κάνει τις παραγωγές του, του ελληνικού κινηματογράφου τα τραγούδια, ξέρεις, που έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάκης Δελαπόρτα, σαν συνάδελφος. Και καλό παιδί. Βεβαίως. Έχουμε συνεργαστεί με το Μάκη. Σίγουρα, ναι. Και είναι αυτός που έχει βάλει μέσα στις δίσκους της ΠΑΠ, ναι. Και έχει φέρει την αναβίωση του ελληνικού κινηματογράφου το τραγούδι, έχει κάνει και την παραγωγή σε αυτό το δίσκο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο συνθέτης είναι ο Πάνος Ρουμελιώτης και η στιχουργή είναι η Μαρία Ζωγράφου, Παύλος Μπέλος και άλλοι πολλοί. Μάλιστα. Τώρα, χρειάστηκε να κάνουμε ένα καινούριο look, όπως είπες προηγουμένως, ναι. Και είπαν ότι, και τους είπα εγώ ότι για να γίνει ένα κάτι καινούριο που να μην θυμίζει αυτό που ξέρει ο κόσμος από μένα, πρέπει να γίνω μαύρη. Κατράμι, ας πούμε, για να αλλάξω. Παντού εννοεί. Μαύρη. Μαύρο μαλλί. Και έτσι έγινε το μαύρο μαλλί. Μόνο μαλλί μαύρο ή έκανες και ειδικές θεραπείες στη θάλασσα. Τίποτα, ο Μάικλ Τζάκσον είναι. Όχι. Θα αλλάξω δέρμα, τι να έκανα. Όχι, εννοώ μήπως τυχόν πολύ καλοκαίρι και τέτοια παραλίε και γυναίκα, ώστε να πάρει ένα χρώμα σοκολατή. Όχι, αλλά λέω ότι. Του είπα ότι για να αλλάξω, τώρα το λέω σοβαρά. Μια και παιδευόμαστε εδώ ότι πρέπει να αλλάξω και όλα αυτά. Αυτό το πλάνο είναι καλύτερο νομίζω, σε αυτό να επιμείνετε. Πολύ καλά. Γιατί φαίνεται και το άλλο παιχνίδια και αστέρια από πίσω. Πολύ καλά. Λοιπόν, πράγματι. Και τους είπα ότι για να αλλάξω πρέπει να γίνω μαύρη. Δεν γίνεται. Το μαλλί αυτό είναι. Αυτή είμαι τελικά. Ναι. Μετά όταν με είδαν έτσι, απελπιστήκανε. Είδαν ότι είναι λάθος και πρέπει ο καθένας να είναι αυτός που είναι, όπως το ξέρει ο κόσμος, ό,τι έχει να δώσει και όπως και ο Κώστας ο Καραγιάννης. Που είπε ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Να μην θέλουν αυτοί που έχουν καταξιωθεί σε κάτι, είτε στο τραγούδι, είτε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, από κάτι, να θέλουν να τα αλλάξουν. Μάλιστα. Μα για ποιο λόγο, βέβαια, θα αλλάξει, θα κάνει ορισμένε μεταλλαγέ. Αλλά όχι να φύγει και εντελώ από αυτό που ξέρει ήδη ο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι εκεί γύρω. Και γύρω. Ένα. Hello, babies. Έτσι σε χειρονομήσει ο κόσμο. Χαιρετάει τον κόσμο που είναι έξω. Ειρένα. Χαιρετάω και εσάς που είστε εδώ κοντά μας και μας βλέπετε. Είναι μερικές φορές που παλιές μου διαφορές βγαίνουνε στην επιφάνεια. Τότε θέλω να κοπώ, λόγια άδικα μη πω, μη με ρίξουν την αφάνεια. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, το πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, το πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Μερικές φορές στις απότομες στροφές στου μυαλού την παραζάλει. Λόγια πύρινα καυτά μου ματώνουν την καρδιά και χαϊδεύω τη σκανδάλη. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου είναι μπερδεμένα. Είμαι στον έρωτα εχμάλωτη, στο πάθος μου ευάλωτη, όλα στο νου μου. Δυστυχώς η Ρένα Παγκράτη ήταν από εκείνες τις περιπτώσεις που τελειώνοντας η σειρά που έπαιζε,
δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την εποχή που άλλαζε με γρήγορους ρυθμούς και έμεινε πίσω. Στάθη μου, Σταθούλη μου. Είδες βρε ζών. Μπράβο, Στάθη, εγώ ζών. Βέβαια, είμαι ζών. Μην κλαις μου, και μας βλέπει ο κόσμος τώρα. Όχι, είμαι ζών, σωστά το λες, γιατί τα αδέρφια μου μου βρήκαν ένα παιδιά να με παντρέψουν και εγώ τους λέω όχι, γιατί σ' αγαπάω. Δεν θέλω, μωρή, να μ' αγαπάς. Άχι, στο διάλο παντρέψουν, ησυχάσουμε. Μάλιστα, θα παντρευτώ. Έτσι, μπράβο. Αλλά μονάχα εσένα, ναι. Πουσ! Άκουσε να δεις, κοριτσάκι μου, εγώ δεν είμαι για σένα, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι πολυεθνικός γκόμενος. Εγώ να πούμε έχω τρελάνει όλα τα θεομάνουλα της ΕΟΚ. Δεν είμαι για σένα, πάρ' το χαμπάρι, ρε παιδί μου. Κι εγώ δεν είμαι θεομάνουλο. Θεόμουρλο είσαι, τι της λες τώρα. Όχι, λέγε μου, τι είμαι. Βεντούζα είσαι. Βεντούζα. Μάλιστα, βεντούζα. Τι βεντούζα. Από αυτές που ξεβουλώνουν τις λεκάνες. Άχι, τα διάλα από εδώ πέρα. Μόρ, θα σου κάνω λαχτάρα εγώ εσένα, ναι. Γεια. Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες. Άσε με να σου μιλήσω. Άσε με ρε σιρένα και με στις μαύρες μου τώρα, άσε με. Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται. Τι πράγμα? Παντρεύεται, γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει. Άσε τα διάλα. Ναι. Σε βέρα, μωρή. Κοίτα το Ρενάκι, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου. Στάθη μου. Αγαπούλα. Και δεν μου λες, μη. Καλός, μωρή, καλός. Ο πρώτος. Μπράβο, ρε σιρένα. Ο καλύτερος. Χαίρομαι, ρε σιρένα. Ο Χάι. Α, είναι και Χάι. Αμέ. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι? Disc jockey. Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, πιο σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του. Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey. Ναι. Που βάζει τους δίσκους. Μάλιστα. Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα. Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one. Ο Χάι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το χαϊβάνι. Ένα γόρι μου τη δίνει. Μαζόχα. Ένα γόρι μου τη σπάει. Μαζόχα. Τζατζικάκι, δροσερό, δροσερό, να μην σε χάσω κι από πελάτη. Τζατζίκι δεν τρώω, βρωμάει. Γιατί, μήπως πρόκειται να φιλήσεις καμία? Αυτό να μου πεις. Μωρή, δεν μου λες, εκείνη που σου την έδωσε κατά κούτελα, τι γίνεται? Μω, έδωσε κανένα σημείο ζωής και θανάτου? Η Λίζα, να. Πού να ψάξω να τη βρω με τις δουλειές που έχω? Περίεργο πράγμα. Ποιο? Ολόκληρος άντρας, πώς τη βγάζεις? Α, δεν υποφέρεσαι, έτσι. Τι κακομοίρα, και το φτιάξα κι ωραίο. Έσαι κατά κύλα στην κλαδική μας και αυτό είχα. Μου φέρεσε πολύ άσχημα. Φεμινιστή, εφεμινιστή. Έτσι εγώ φέρομαι στα ζώα. Σήκω στο τηλέφωνο. Δεν το σηκώνω. Απέργω. Χέστηκα. Εμπρός. Ποιος είναι? Η Λίζα. Η Λίζα! Η Λίζα! Ναι? Ακολούθησε ένας guest ρόλος στην καθημερινή σειρά του Νίκου Φόσκολου «Η Λάμψη». Αυτή ήταν και η τελευταία δουλειά της στο χώρο του θεάματος. Μην μπορώντας να συμβιβαστεί με τα καινούργια δεδομένα, αρχίζει να απομακρύνεται από μια υγιή και ήρεμη ζωή. Τα χάπια, τα κάθε είδους ψυχοφάρμακα που τη σύστησαν οι γιατροί ως λύση σωτηρίας, σήμαιναν και την αρχή του τέλους. Στα 50 της που άλλοι ξεκινούν να ονειρεύονται μια καινούργια ζωή, η Ρένα είχε κατεβάσει την αυλαία.
απίστευτα υπερήφανη και αξιοπρεπής, αλλά τραγικά αδύναμη, έδωσε τέλος στη ζωή της στις 25 Ιουνίου του 1998. Το χαμογελαστό κορίτσι του Λούνα Πάρκ είχε ταξιδέψει πλέον για τη δική της χώρα των ονείρων. Στο να χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεγλέρι.